Μέσα σε 3 ώρες έγιναν ανάρπαστοι 25 τόνοι πατάτας που διατέθηκαν από παραγωγούς του νευροκοπίου σε 600 περίπου λαρισαίους που είχαν κάνει παραγγελία μέσω ίντερνετ. Ομαλά, τηρώντας τη σειρά, έγινε η διανομή της πατάτας καθώς όσοι είχαν παραγγείλει είχαν ειδοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ώρα προσέλευσής τους ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός. Οι λαρισαίοι, αφού πλήρωναν και έπαιρναν την απόδειξη, περνούσαν με τα αυτοκίνητά τους και φόρτωναν τις πατάτες. Τι ποσότητες είχατε παραγγείλει? 100 κιλά. Βρήκατε την τιμή πάρα πολύ ελκυστική. Σαφώς. Πολύ πιο καλύτερα από αυτή που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές. Είναι μεγάλη η ποσότητα που πήρατε. Δεν είναι μόνο για μένα, ναι. Είναι για συγγενείς και για μας. Υπομονετικά περίμεναν και αρκετοί λαρισαίοι για να πάρουν πατάτες σε περίπτωση που περίσευαν και γι' αυτό δημιουργήθηκε ακόμα και λίστα αναμονής. Είχαμε λίστα αναμονής πολύ μεγάλη και όπως θα δείτε έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα χωρίς να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο παραγγελίας και περιμένουν μήπως περισσέψει κάποιο κιλό πατάτες να πάρουν και αυτοί. Δυστυχώς δεν προβλέπεται να εξυπηρετηθούν γιατί οι παραγγελίες έχουν ήδη γίνει μέσω του site. Το επόμενο Σάββατο πάλι στη σκευαστή αγορά της Νεάπολης υπολογίζεται ότι μπορεί να διατεθούν ακόμα και 75 τόνοι πατάτας. Αύριο θα ανοίξει και πάλι η λίστα παραγγελιών στην ιστοσελίδα energo.gr. Οι πατάτες νευροκοπίου πωλούνται προς 25 λεπτά το κιλό και η ελάχιστη παραγγελία είναι τα 20 κιλά. Εμείς δεν κερδίζουμε πολλά αυτή τη στιγμή, απλώς διαθέτουμε τις πατάτες μας γιατί για να μείνουν απόλυτες και τις παίρνανε τζάμπα πάνω, 10 λεπτά τις παίρνανε στο χωριό. Και θέλω να πω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά για την οργάνωση που έχουν εδώ πέρα. Την προσπάθεια των ενεργών πολιτών ενίσχυσαν μέλη του Συλλόγου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, της Οικολογικής Οργάνωσης Γης και μαθητές από την Αβερόφιο Σχολή. Όπως έγινε γνωστό, οι ενεργοί πολίτες βρίσκονται σε επαφή με ντόπιους και μη παραγωγούς για την επεξεργασία προτάσεων, ώστε να διατεθούν και άλλα προϊόντα όπως λάδι και ρύζι. Οι πολίτες θέλουν να μετέχουν ενεργά και στις επόμενες δράσεις, οι οποίες δεν θα είναι μόνο σε αναλώσιμα, αλλά και σε κοινωνικές δράσεις που θα γίνουν αργότερα. Δηλαδή βάπω, συμμαζεύω, καθαρίζω, ενεργώ γενικώς.